Θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με έναν άλλο καλό φίλο στη συχνότητα αυτή, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορας στο Πάντιο, εξειδικευμένος στα θέματα της τουρκικής πολιτικής από την εποχή της Οθωμανικής περίοδου, μιλώντας και απτέστως στην τουρκική, και νομικός. Αυτό θα το χρειαστούμε στη σημερινή συζήτηση. Καλημέρα, κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη και ο Σοκράτες σας. Κύριε Σταθακόπουλε, πριν πάω σε αυτό για το οποίο επικαλέστηκα και την ιδιότητά σας ως νομικού, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή γνωρίζετε την τουρκική ιδιοσυγκρασία και το πώς λειτουργεί αντανακλαστικά το πολιτικό σύστημα, ναι, το εξής. Εδώ και μία εβδομάδα φαίνεται ότι με Γερμανό επιδιαιτητή είμαστε σε μυστική διπλωματία σε επίπεδο Καλίν και της κυρίας Μπούρα, δεν είναι ισοϋψής, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να βρεθεί ένα κανάλι επικοινωνίας. Την ίδια ακριβώς στιγμή σπάει κάθε ρεκόρ η παραβίαση και η παράβαση των κανόνων από πλευράς Τουρκίας εναερίως. Χθες το βράδυ είχαν πάνω από την Κίναρο πάλι νέα υπέρπτυση και οι απειλές συνεχίζονται αφιδώς. Αυτό θέλω να μου πείτε από την πλευρά της Τουρκίας. Πώς προσλαμβάνεται από το πολιτικό σύστημα? Σου λένε έλα να κάτσουμε μυστικά, να βρούμε ένα διάβλο. Την ίδια στιγμή σε απειλούν και εσύ πας και κάθεσαι. Πώς το παίρνουν αυτοί μέσα τους αυτό όλο? Λοιπόν, έστω και αν γίνομαι κουραστικός και όπως γράφουν μερικοί σχολιαστές σε αυτά που λέω είτε στο ραδιόφωνο είτε στη τηλεόραση, ότι παραλαμβάνουμε σαν σε κασέτα, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι εφόσον δεν αλλάζουν τα δεδομένα, δεν μπορώ εγώ να αλλάζω γνώμη. Τη μια μέρα να λέω έτσι, την άλλη μέρα να αξιολογώ αλλιώς. Άρα λοιπόν, δυστυχώς για κάποιους επαναλαμβάνομαι, αν έχουν κουραστεί, μπορούν να ακούνε και άλλους αναλυτές. Όσοι έχουν βαρεθεί, τα έχουν σημαίνει ότι τα μάθανε, άρα έχει και ένα θετικό πρόσημο όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ακούν πρώτη φορά και χρειάζονται μια ενημέρωση, όπως είπατε και εσείς, έτσι μεικτού τύπου, δηλαδή μια αξιολόγηση της άλλης πλευράς, όχι με το πώς νομίζουμε εμείς ότι σκέπτεται, αλλά με το πώς πραγματικά σκέπτονται αυτοί. Και αυτό μπορούν να το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι και τους γνωρίζουν, όχι μόνο ακαδημαϊκά, θεωρητικά, αλλά γνωρίζουν την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τη γλώσσα τους. Εγώ τουλάχιστον 40 χρόνια, από τα 18 μου είμαι 58. Και αν αθροίσουμε στην εμπειρία μου και την εμπειρία του δασκάλου μου, του Αείμνηστου, του Νεοκλήσαρη, αθροιστικά η εμπειρία μας μπορεί να φτάνει και τα 100 χρόνια γνώσης βιωματικής με την άλλη πλευρά. Τώρα, αυτό που λέτε, κοιτάξτε, την οποιαδήποτε καλοπιστία η Τουρκία την λάμβανε πάντοτε από την Οθωμανική περίοδο μέχρι και σήμερα ως αδυναμία. Δεν μιλάμε με τη Δανία, δεν μιλάμε με το Λουξεμβούργο, δεν μιλάμε με μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάμε με την Τουρκία. Η Τουρκία, σε περίπτωση που είσαι καλόπιστος απέναντί της, το θεωρεί υπαναχώρηση, το θεωρεί ότι μπορεί ανέμακτα, προσέξτε, ανέμακτα ξαναλέω, να κάνει την πολιτική της και να πάρει αυτό το οποίο θέλει, γιατί έχει μέσα στην λογική και στη φιλοσοφία της δύο πράγματα αλληλενδέτα και αδιέρετα. Το ένα λέγεται αλυσβερής, συναλλαγή, αιωνίως, εσαΐ. Και το άλλο λέγεται πόλεμος των ακιντζίδων. Ακιντζί, που είναι και επώνυμο σήμερα, ήταν οι καταδρομείς. Αυτοί που παρενοχλούσαν το Βυζάντιο και το κόπωσαν επί 400 χρόνια ως Σελτζούκοι από το 1071 μέχρι το 1299 και από το 1299 μέχρι το 1453 ως Οθωμανοί. Οι τρόποι οι οποίοι χρησιμοποιούν είναι και διπλωματικοί, δηλαδή εξαγοράζοντας συνειδήσεις ντόπιους, κάνοντας ντόπιους πληθυσμούς να δούνε μήπως έχουν και αυτοί δίκιο. Είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης, όπως είπε πολύ αργότερα η ψυχολογία, η επιστήμη της ψυχολογίας. Δηλαδή να λες μήπως έχει δίκιο ο βασανιστής μου, ο θήτης μου. Λέγεται σύνδρομο της Στοκχόλμης, για ποιον το έχει δει πάνω το γκουγκλάρι, που έγινε μια ληστεία σε μια τράπεζα της Στοκχόλμη. Και τελικώς οι πελάτες που ήταν μέσα και κρατούντο από τους ληστές, τελικώς άρχισαν να σκέφτονται ότι μπορεί να έχουν δίκιο οι ληστές. Ταυτίστηκαν πλήρως κάποιοι από αυτούς. Άρα λοιπόν εκείνη τη στιγμή έχουμε το σύνδρομο της Στοκχόλμης, το οποίο υπάρχει, το εφάρμοζε συνειδητά, συνείδητα το εφάρμοζε όμως οι Σελτζούκοι και οι Οθωμανοί επί 400 χρόνια, δηλαδή βάζοντας θύματα να ταυτίζονται μαζί τους, εξαγοράζοντας ουσιαστικά συνειδήσεις κατ' επάνω θεοδαρχών, δηλαδή Βυζαντινών, όπως της οικογένειας Ουρανός, Γαζί Ευρανός αργότερα, της οικογένειας Σπανού, Σπανός,
Σεμιχάλ, Σπανός και αυτός, που γίνανε γαζίδες υπό τον Οθωμανών, των Σελτζούγκων και των Οθωμανών. Ο κόσμος ο οποίος απεδέχθη κάποια πράγματα και παρενοχλήσεις, όχι απευθείας μεγάλη πόλεμη, παρενοχλήσεις, σαν αυτές που έχουμε εμείς 100 την ημέρα, σε βάθος χρόνου, αιωνίως. Δεν σκέφτονται σαν και εμάς. Σκέφτονται με τη λογική που αναφέρει στο έργο του Πόλεμος και η Ειρήνη ο Λέων Τολστόη. Στον πόλεμο πρέπει να έχει σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή. Γιατί όποιος πάει για να σκοτωθεί, όπως λέει και ο Έλληνας ποιητής, για πόλεμο φαντάρε μου δεν κάνεις. Ο πόλεμος δεν είναι να πάει να σκοτωθείς, ο πόλεμος πάει να τον κερδίσει ανέμακτα, να γίνεται και πονηρά και έξυπνα. Γι' αυτό και υπάρχουν αντικατασκοπίες, υπάρχουν οι καταδρομικές επιχειρήσεις κτλ. Δεν είναι κάτσαμε ίσα πέρα, μπαμ, μπούμε και σκοτωθήκαμε και θα χαρά κόμματα και όσο πάει. Άρα λέτε, και να το κλείσουμε αυτό γιατί το άλλο είναι το μεγάλο κεφάλαιο, ναι. Όταν εσύ προέρχεσαι με καλή προαίρεση, αυτοί το εκλαμβάνουν ως αδυναμία. Αδυναμία. Πόλο δε, κύριε Σταθακόπουλε, όταν εσύ προέρχεσαι με καλή προαίρεση και αυτή την ίδια στιγμή έχουν εκτοξεύσει ένα κάρο απειλές μέχρι και με ακρίβεια πυράβλου ταϊφούν στην Αθήνα, ναι, και εσύ δεν λες πρώτα να κοπούν αυτά για να βρεθούμε. Ναι, το λες και δεν το κοβούν. Πόσες φορές το έχουμε πει. Άρα δεν πας, μου λέτε, στην ουσία. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Στους πολέμους επικοινωνούν οι αντιμαχόμενες πλευρές. Ναι, και αλλά για να επικοινωνήσω και ανιέρα. Ακόμη θα θέσω πρώτα κάποιες προϋποθέσεις. Εμείς το θέμα είναι ότι στη μυστική διπλωματία που αγνοούμε και ορθώς αγνοούμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε δημοσίως, προφανώς τίθεται κάποια πράγματα, προφανώς επικοινωνιακά δηλώνεται κάτι άλλο προς τα έξω ή διαρρέεται κάτι άλλο προς τα έξω. Γνωρίζουμε όλοι, ας πούμε, ότι τα χρήματα που είχε ο Χίτλερ όταν ξεκίνησε το 39 δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αυτό ακούσανε για 17 μέρες ακριβώς. Πήρε το θησαυρό από την Πολωνία αρχικά και μετά από ποια χώρα κατακτούσε λίγο-λίγο, τον έστελνε στην Ελβετία, που κάνανε δεν ξέρουμε από πού προέρχεται, του δίνανε ελβετικά φράγκα και με τα ελβετικά φράγκα εξαγόραζε πρώτες ύλες από τις χώρες με τις οποίες πολεμούσε. Μάλιστα. Εδώ όμως έχω έναν έμπειρο διπλωμάτη μόλις χθες να λέει ότι στην Ελλάδα το σύνηθες τέτοιων διαπραγματεύσεων με τον αντίπαλο είναι να αγοράζουμε χρόνο διαχρονικά για να κάνουμε εκλογές και να μην κάτσει τη δικιά μας βάρδια. Καταλάβατε. Αυτό είναι όλο. Αυτό και είναι η Τουρκία θέτει απαιτήσεις διαρκώς. Μάλιστα. Είναι, έτσι, μας θυμίζει τους παλιούς κομματάρχες. Δεν έχει να κάνει με την πολιτική, έχει να κάνει με την κομματικοποίηση της χώρας, που είναι μια μεγάλη παθογένεια, το τι σημαίνει κομματικοποίηση και τι σημαίνει πολιτική. Εδώ πέρα λοιπόν η χώρα, έτσι, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, δεν φίδομαι, και λέω πράγματα σκληρά και ενδεχομένως να γίνομαι και αντιπαθής για κάποιους. Η Ελλάδα έχει αποφασίσει από το 1830, το πρωτόκολλο του Λονδίνου δηλαδή, ότι θα είναι υπό κάποια επίβλεψη. Αυτό λέγεται στην ιστορία σύνδρομο του Ναβαρίνου, ότι κάποιος τρίτος θα μας σώσει. Έχει αποφασίσει να είναι έτσι, της έχει βγει εν μέρη, έχει με αίμα και μεγάλο τίμημα. Πάντοτε κοιτάμε, ας πούμε, τι κερδίσαμε σε αυτό το μεσοδιάστημα και λέμε ότι καλές είναι αυτές οι επιλογές μας, με θυσία τι να κάνουμε την ανθρώπινη ιστορία. Υπάρχει όμως και μια άλλη ιστορία της γείτονας χώρας που λέγεται Επιτίδιος Ουδέτερος, όχι δικός μου όρος, ούτε νεολογισμός. Frank Weber, Temple University, Αμερικανός καθηγητής, από το 1985 μεταφρασμένο από το Yes στα ελληνικά τον ελόγω βιβλίο. Αυτός λοιπόν λέει ότι υπάρχει και μια χώρα η οποία είναι σαν τον Άσο το ιό, κάνει ό,τι θέλει και στο τέλος όλοι τη συγχωρούν και τρώει και τον Μόσχο τον Σιτευτό και δεν τον τρώει το καλό παιδί. Θα μου πούνε κάποιοι, μα εμείς δεν είμαστε Τουρκία, οι Τούρκοι είναι αυτοί που είναι βάρβαροι και έτσι κτλ. Εγώ κοιτάω το διατάφτα. Στο διατάφτα λοιπόν κοιτάω ότι εγώ έχω κερδίσει, το έχω κερδίσει έχοντας το σύνδρομο του Ναβαρίνου, δηλαδή κάποιος θα με σώσει. Θέλω να σωζόμαστε, αλλά με μεγάλο κόπο, με μεγάλο αίμα, με μεγάλη ταλαιπωρία. Σε ζωές, σε αίμα, σε χρήμα, και ακόμα σου ταλαιπωρούμαστε και θα ταλαιπωρούμαστε 200 χρόνια. Και έχει και μια Τουρκία που ομοίως ταλαιπωρείται οικονομικά, αλλά βλέπεις ότι μπορεί και πουλάει πολεμικά προϊόντα, που εμείς πια δεν σταματήσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
Δηλαδή, έχουμε σταματήσει την παραγωγή μας. Κοιτάμε μια Τουρκία η οποία κάνει ό,τι θέλει και όλοι την ανέχονται. Την ανέχονται λόγω γεωγραφικής θέσης και όγκου. Σαφώς. Πώς αντιμετωπίζεις έναν κακό γείτονα που έχει όγκο, είναι αναγκαίο κακό, χρήσιμος για πολλούς, Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο, και την ανέχονται ως άσωτο ιό που τρώει τον μόχθο τον σιτευτό, με τη γλώσσα του που καταλαβαίνει. Ποια είναι η γλώσσα που καταλαβαίνει? Η σκλήρη γλώσσα. Σκληρή γλώσσα, όταν μιλάς στους Τούρκους, σκληρή γλώσσα, κάτι που γνώριζαν οι προγονείς μας μέχρι το 1922, έκτοτε διακατεχόμαστε από το σύνδρομο της μικρασιατικής καταστροφής και της φοβίας, κακώς, κάκιστα, κατά των Τούρκων. Με ρωτούν συνεχώς οι πάντες, ακόμα από την οικογένειά μου, μη γίνει πόλεμος, μη γίνει πόλεμος. Λες και μιλάω στο βρόντο όλα αυτά τα χρόνια. Η ίδια η οικογένειά μου, ας πούμε, με ρωτάει κάθε μέρα, μη γίνει πόλεμος, μήπως άλλαξε κάτι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι με φοβικά σύνδρομα, με σύνδρομα. Να βαρύνω, θα μας σώσουν άλλοι. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα. Και τελικώς, όχι αδελφέ, και μη αξιοποίηση πρωτογενών καταστάσεων δικών μας, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είμαστε πάντοτε στο έτσι, στο αλλιώς, στο περίπου κτλ. Είναι θέμα απόφασης. Και ρωτώ εγώ τώρα. Ο μέσος Έλλην πολίτης, όχι εγώ, εσείς οι πέντε ακροατές που έχετε, οι οποίοι είναι φανατικοί και λένε ναι, μπορούμε και τα λοιπά, λέω για την πλειοψηφία των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων. Είμαστε σε θέση να στηρίξουμε το πολιτικό σύστημα, και το πολιτικό σύστημα πιστεύει τον κόσμο ότι θα τον στηρίξει για να μην έχει, γιατί έχουμε κομματοκρατία στην Ελλάδα, ότι δεν θα χάσει τις επόμενες εκλογές αν κάνει κάποιο λάθος το κόμμα που κυβερνά. Επομένως, υπάρχει μια αλληλένδετη σχέση κόσμου, λαού, πολιτών και όχι υπηκών, υπό και ακούω, με το πολιτικό σύστημα, και το πολιτικό σύστημα ακούει τον κόσμο? Όχι πρακτικά όπως το έχουμε δει, μόνο τους ψηφοφόρους το ακούει και το κομματικά του στελέχη. Κόμμα σημαίνει κομμάτι, δεν σημαίνει σύνολο της κοινωνίας. Και το ερώτημα είναι το εξής: μπορεί η Ελλάδα να γίνει Ισραήλ? Θέλει να γίνει Ισραήλ? Δηλαδή, παρουσιάζεσαι 18 χρονών στο στρατό και αφήνεις το όπλο που χρεώθηκες όταν πάρεις σύνταξη στα 67 σου. Κάνεις βολές κάθε τρεις και λίγο, υπηρετούν και οι γυναίκες, έχουμε μία συνείδηση τέτοια, και οποιοδήποτε μας πλησιάζει του κόβουμε το χέρι. Και εκμεταλλευόμαστε και τη διασπορά των Ελλήνων ανά τον κόσμο, τον εφοπλιστικό κόσμο και όλους αυτούς που κρατάνε τα ηνία της οικονομίας παγκοσμίως και έχουν ελληνική καταγωγή και συνείδηση κυρίως. Και τους λες, παιδιά, εγώ τι θα κάνω, όπως κάνει το Ισραήλ. Θέλετε? Και εγώ θα είμαι ένα δεύτερο Ισραήλ. Το θέμα είναι, Ισραήλ ακριβώς δεν μπορούμε να γίνουμε, ότι ενδεχομένως και να θέλουμε. Αλλά ένα πρότυπο χώρας, η οποία είναι περίπου σαν και εμάς, στο στόμα του λύκου, όπως είμαστε και εμείς, και τελικά το φοβούνται οι πάντες, γιατί το μπορεί και εμείς δεν το μπορούμε? Μπορούμε. Το θέμα είναι αν θέλουμε. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό από μένα, δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ αν θέλουμε. Αλλά θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία, ό,τι και αν λένε, σας ξαναλέω, 100, 200, 300, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια Έλληνες, ότι ναι, μπορούμε να αντέξουμε και ελάτε, έτσι, μολόν λαβέ. Θεωρώ ότι η υπόλοιπη κοινωνία, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν είναι σωστά ενημερωμένη, είτε γιατί φοβάται, είτε γιατί τα κόμματα ασκούν επιρροή τέτοιου είδους, που υπάρχουν ξένες επιρροές επάνω στα ελληνικά κόμματα, 200 χρόνια τώρα, ας πούμε, κτλ. Γιατί έτσι αποφασίσαμε να είμαστε ως χώρα και έτσι να στεκόμαστε ως χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι η ελληνική κοινωνία θα ήθελε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν έβγαινε ένας πρωθυπουργός αύριο μεθαύριο και λέγει ότι θα πάμε στα πρότυπα τύπου Ισραήλ ως χώρα, θα γινόταν χαμός. Λοιπόν, από αντιστάσεις, ότι λοιπόν, δεν θέλουμε λοιπόν, να γίνουμε λοιπόν. Κάτι. Λέει εδώ ο φίλος ο Αντώνης, ακούγοντας τον κύριο Σταθακόπουλο, αν μας δώσουν όπλα, λέει, κύριε Σταθακόπουλο, σε εκπαίδευση εφέδρων, δύο μπορεί πράγματα να συμβούν. Ή δεν θα πάει κανείς, ή δεν υπάρχει βενζίνη στο ρεζερβουάρ για να φτάσουμε, ή θα γίνει κάτι που δεν θέλω να το πω. Όλοι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλε, στο τελευταίο μέρος δεν θα σας διακόψω και θα σας αφήσω να αναπτύξετε ένα ολόκληρο σκεπτικό που δεν το έχω δει αλλού και είναι εντυπωσιακό, με αφορμή όλα αυτά που έχουν συμβεί με τον Ιμάμογλου να επικρέμεται, μετά την έφεση που έχει ασκήσει επικρέμεται, αλλά προς τα εκεί πάμε. Φυλάκιση. Κάνει και ρήμα. Ιμάμογλου, ναι, ναι. Επικρέμεται. Ιμάμογλου. Ναι, σωστά το λέω. Κάνει ρήμα. Και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Απλά θέλω πολύ σύντομα, όμως δεν θα το αναπτύξετε περισσότερο, να απαντήσετε σε ένα ερώτημα πολύ συγκεκριμένο ενός ακροατή. Λέει, επειδή στην Ελλάδα δεν τα ξέρουμε καλά,
Βλέπουμε αυτούς τους έξι τώρα δίπλα στον Ιμάμογλου, που είναι από τους γκρίζους λίγους στη Χρυσή Αυγή, δηλαδή λέει της Τουρκίας, μέχρι την κυρία Ξενέρ και τους λοιπούς και τους λοιπούς, και νομίζουμε στην Ελλάδα ΜΜΕ αγκαλιάζουν την πρωτοβουλία των έξι και των Ιμάμογλου. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, στα θέματα Τουρκίας, τώρα θα ακουστεί κάπως αυτό και σαν να βλογάω. Σύντομη απάντηση μου, αλλά εδώ. Γενικώς, καλά, υπάρχουν πολλοί ειδικοί. Είτε από επιλογή τους, είτε για διάφορους άλλους λόγους, δεν έχουν δημόσιο βήμα να ακουστούν. Αλλά τέλος πάντων, αν αφαιρέσουμε τους συναδέλφους μου δικηγόρους που ζουν και εργάζονται σε Κομωτινή, Ξάνθη κυρίως, και είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν και τουρκικά, αλλά γνωρίζουν και το δίκαιο και τη Σαρία σαφώς, γιατί χρειάζονται μέσα στο ελληνικό δίκαιο, αλλά και το τουρκικό δίκαιο για διάφορους λόγους, γιατί υπάρχουν μεικτοί γάμοι με Τουρκούς πολίτες κτλ. Και πρέπει να γνωρίζουν. Οι υπόλοιποι δικηγόροι της Ελλάδος ούτε έχει υπάρξει λόγος να γνωρίζουν το Σύνταγμα, ούτε καν οι διεθνολόγοι οι οποίοι σχολιάζουν, οι οποίοι ένας διεθνολόγος δεν σημαίνει και της νομικής, είναι ενός τμήματος διεθνών σπουδών. Άλλο αυτό, άλλο να προέχεις από τη νομική, δηλαδή από νομικό, από διεθνές δίκαιο. Και να έχεις πρόσβαση και να κατέχεις και τη γλώσσα, να μπορείς να διαβάσεις τι λέει η νομοθεσία τους και το Σύνταγμά τους. Λοιπόν, στα άρθρα 8, 101, 103, 104, 105 και 106 του τουρκικού συντάγματος, αναφέρονται τα θέματα της υποψηφιότητας, ποιος μπορεί να είναι υποψήφιος, τι, πώς κτλ. Πώς γίνεται η διαδικασία στο εκλέγει, το εκλέγεστε, και για πρόεδρο μιλώντας πάντοτε, με το καινούργιο Σύνταγμα της Τουρκίας από το 18 και μετά που ισχύει δηλαδή, που έχουμε πάει από την προεδρευόμενη δημοκρατία στην προεδρική δημοκρατία. Και έχουμε και το άρθρο 119, μπορεί τι σημαίνει ανωτέρα βία και πώς μπορεί να παραταθεί η θητεία του Προέδρου και πώς ταυτίζεται το πρόσωπο του Προέδρου, το εκάστοτε Προέδρου, ως θεσμός με το τουρκικό έθνος. Και εκεί ακριβώς ορίζεται ότι οποιαδήποτε προσβολή κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας προσβάλλει το τουρκικό έθνος και επομένως αυτομάτως ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να προσφύγει κατά του προσβάλλοντος, που έχει προσβάλει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτεπαγγέλλητος. Βεβαίως σε πρώτη φάση μπορεί να είναι πλημέλημα, μπορεί όμως υπό κάποιες συνθήκες να είναι και κακούργημα. Οι ποινές όμως επισύρονται στα πλημελήματα στην Τουρκία, στην Ελλάδα κάνεις κακούργημα για να επιβληθούν αυτές οι ποινές. Ομοίως σκληρές είναι και οι ποινές στα πλημελήματα για την επίκαιρο, παρένθεση εδώ μικρούλα, και στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Γι' αυτό είδαμε επικρέμονται ποινές σε επίπεδα πλημελήματος και κράτησης, που στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη διαδικασία. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Στην Τουρκία λοιπόν συνέβη το εξής. Σε εκλογές δημοτικές το 19, ο Εκρέμ Ιμάμογλου έλεγε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι βάλουν εις βάρος του και κάνει και την προσφυγή στον Ντάνισταϊ, στο Συμβούλιο Επικρατείας της Τουρκίας, για να κυρώσουν την εκλογή του, είναι ηλίθιοι. Αυτό θεωρήθηκε ότι είναι προσβολή όχι μόνο του αντιπάλου του στις δημοτικές εκλογές, αλλά γενικώς κατά του κόμματος, δηλαδή του ΑΚΕΠΕ, και κυρίως του πρόεδρου της Δημοκρατίας που ήταν πρωθυπουργός με το ΑΚΕΠΕ και προέρχεται από το ΑΚΕΠΕ. Επομένως, ασκήθηκε ποινική δίωξη επίμενο πλημελήματος, ήρθε η ώρα της δικασή μου, δικάστηκε και πρωτόδικα το επιβλήθησαν η ποινή που είναι 2 χρόνια και 7 μήνες και ένα διοικητικό μέτρο σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα, το οποίο λέει ότι εφόσον θεωρήθηκε ότι προσέβαλες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, άρα το τουρκικό έθνος, σύμφωνα με το άρθρο 119 του συντάγματος, τότε εστερείσαι το δικαίωμα του εκλέγεν και του εκλέγεστε. Και κυρίως εδώ πέρα με ενδιαφέρει το δικαίωμα του εκλέγεστε. Τώρα λοιπόν, το θέμα τι με λιγενέστη. Ο Ιμάμογλου μπορεί να κάνει έθεση έτσι αναστολής της ποινής και για το θέμα του εκλέγεν και του εκλέγεστε. Και η υπόθεση μπορεί να φτάσει στο Yüksek Divan, στον Άριο Πάγο τον τουρκικό, όλα αυτά μετά από 2 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα, αν έχει πάρει αναστολή για το δικαίωμα του εκλέγεν και του εκλέγεστε, γιατί δεν είναι τελεσίδη δικαιοριστική και αμετάκλητη απόφαση του, είναι πρωτόδικη ακόμα, θα μπορούσε, θα σας εξηγήσω πώς εν συντομία θα να είναι υποψήφιος, όμως αν εκλεγεί επί παραδείγματι πρόεδρος
και τελεσιδικής η απόφαση στον Άριο Πάγο τους, τότε αυτομάτως θα εκπέσει του προεδρικού αξιώματος. Γιατί δεν είχε το δικαίωμα, το εκλέγει και το εκλέγεστε όταν ήταν υποψήφιος και εκλέθηκε, γιατί η ποινή θα έχει αναδρομική ίσχυ. Ως εκ τούτου λοιπόν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Εκρέμη Μάμαγλου είναι πρώτον το ποινικό δικαστήριο, το διοικητικό μέτρο του εκλέγεστε, ότι πρέπει να γίνει αρχηγός μιας ομάδας ανθρώπων που θα τον προτείνουν για πρόεδρος δημοκρατίας. Έτσι ορίζει το Σύνταγμα της Τουρκίας. Πώς θα γίνει αυτό? Θα πρέπει ή να κάνει πίσω ο Κιλιτσντάρογλου και να του πει κατά ανάθεση θα βγεις εσύ μπροστά, ή να κάνει συνέδριο το Τσέχα Πέντρου Πουλκανικό Χώμα να τον αναλήξει πρόεδρος θέση του Κιλιτσντάρογλου. Ο Κιλιτσντάρογλου δεν έχει καμία τέτοια διάθεση. Ή να βρεθούν πέντε κόμματα, μάλλον κόμματα μόνα τους ή σε συνασπισμό κομμάτων που είχαν πάρει στις περασμένες εκλογές το 18 αθρηστικά ή από μόνα τους 5%, ή να βρεθούν 100.000 άνθρωποι οι οποίοι θα υπογράψουν και μάλιστα να είχαν εκπροσωπηθεί αυτοί οι 100.000 άνθρωποι με κάποιο τρόπο, και ας μην είχαν εκλεγεί δηλαδή, στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό αν το κάνει η Μαμογλου, δηλαδή αν βρεθεί άλλο κόμμα ή άλλα κόμματα και τον προτείνουν και όχι το δικό του το ΤΣΕΧΑΠΕ, ο Κιλιτσντάρογλου σαφώς θα το δει ως αυτονόμηση, αποσχιστικό, και εκεί πέρα που θα πάνε για μαλλί θα βγουν και κουρεμένοι οι Ρεπουμπλικάνοι στις εκλογές, γιατί θα διασπαστούν. Επαρκεί ο χρόνος μέχρι τις 24 Ιουνίου, το αργότερο πρέπει να γίνουν οι εκλογές στην Τουρκία, εκτός και χρησιμοποιήσει έκτακτη ανάγκη και κάνει παράταση σύνομη, σύμφωνα με το Σύνταγμα, 6 μηνών για λόγους ανωτέρας βίας και μετά για άλλους 4 μήνες, δηλαδή πάει 10 μήνες πίσω, το πάει το 24 τις εκλογές. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αν θα χρησιμοποιήσει. Έχω αναλύσει και αυτό γραπτά με άρθρα μου εδώ και πολλούς μήνες για τις διαδικασίες. Και αυτό που τώρα γίνεται με τον Ιμάμογλου, εγώ το είχα γράψει 26 Σεπτέμβριο ότι θα συμβεί και επισυνέβη. Δηλαδή, αν μελετάς τους Τούρκους και την νομοθεσία τους και πώς λειτουργούν, τα βρίσκεις, δεν έχει τεθεί επιφύτηση. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ο Ιμάμογλου έχει αυτό το πρόβλημα, έχει αυτό το κόλλημα. Έστω όμως ότι τον προτείνουν και αποκτάει μια δυναμική στους επόμενους μήνες, τρομερά δύσκολο, δεν έχει παράσταση νίκης στο σύνολο των ψηφοφόρων, ξαναλέω. Και εκλέγεται. Αυτομάτως οι του κόμματος του ΑΚΕΠ θα λένε ωραία. Άντε και εκλέχθηκες. Αν μετά σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια βγει η απόφαση και σου πει ότι δεν είχες αναδρομικά το δικαίωμα, το εκλέγεστε και εκπέσεις, τι θα κάνουμε? Θα αφήσουμε την Τουρκία χωρίς πρόεδρο, θα διοικεί ο αντιπρόεδρος δηλαδή τότε και θα πάμε σε εκλογές για να δούμε το 45 ημερών, για να δούμε τι θα κάνουμε και τα λοιπά, εν μέσω γεωπολιτικού χαμού που γίνεται και η Τουρκία αυτή τη στιγμή πάει μπροστά, προσπαθεί να αναπτυχθεί, παίζει μπάλα σε Ευρασία, σε Ανατολή, Δύση και τα λοιπά. Άρα προεκλογική σπέκουλα που θα δυνατίζει την υποψηφιότητα. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος, χωρίς να φαίνεται ο ίδιος, έχοντας ουσιαστικά ως εργαλεία τους εγγελείς, λειτουργούν αυτοί επαγγέλτο, σύμφωνα με το Σύνταγμα, κατά των αντιπάλων του. Τους ξεδοδιάζει, να το πω έτσι λαϊκά, για να μην είναι η πρωτοκλασάτη απέναντί τους στις εκλογές. Ο μέσος Τούρκος ψηφοφόρος, βλέποντας ότι η παράσταση νίκης, ως αναγκαίο κακό, ως αναγκαίο κακό, έχει μόνο ο νυν πρόεδρος, θα πάει αναγκαστικά να ψηφίσει τον νυν πρόεδρο πάλι και όχι το αβέβαιο της άλλης πλευράς, που ακόμα δεν ξέρουν ποιον θα προτείνει το μέτωπο των έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ποιον θα προτείνουν και έστω και τον προτείνουν, τι δυναμική θα έχει αυτός μέσα στους επόμενους λίγους μήνες για να πάρει προβάδισμα του Ερντογάν, που έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι στα χέρια του. Και άντε και το πήρε και εκλέχθηκε. Μετά, εγώ ως ψηφοφόρος δεν θα πω. Τώρα τι ψήφισα? Κάποια να μπορεί σε ένα χρόνο, δύο χρόνια να εκπέσει με αναδρομική ισχύ της ποινής του? Αν δεν είναι ο Ιμάμογλου και είναι ο δήμαρχος της Αγκύρας, ας πούμε. Ήδη υπάρχει, για να τα ξέρετε αυτά, υπάρχει και εκκρεμωδικία και κατά του για βάση. Α, μάλιστα. Φροντίζει γενικώς. Άρα λέτε, κύριε Σταθακόπουλε εδώ, αυτό που μας είχατε πει και πριν 6 μήνες, ότι ο Ερντογάν περιμένει να δει καταρχάς ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Μέχρι τότε ξεδοντιάζει ό,τι θεωρεί τους πιθανούς. Τους πιθανούς. Αυτό είναι μια πρακτική των Οθωμανών Σουλτάνων. Μάλιστα. Τους πρώτους που καθάριζαν ήταν οι δάσκαλοί τους, γιατί ξέρανε τις αδυναμίες των Σουλτάνων. Γι' αυτό είχε καθαρίσει και τον Νταβούτογλου και τον Μπαμπατζάν που τον είχαν στηρίξει, και τον Φετουλάχ Γκιουλέν,
Το έχει κάνει αυτό δηλαδή. Και στη συνέχεια τους πιθανούς αντιπάλους που θα διεκδικούσαν τον θρόνο, τους εκαθάριζαν προληπτικά οι Σουλτάνοι. Αυτό κάνει τώρα και ο Ερντογάν. Προληπτικά, για να μην έχουν ισχυρό αντίπαλο δέον απέναντί του, εξεδοντιάζει τους πρωτοκλασσάτους που θεωρεί αυτός θα μπορούσαν να ήταν. Ο Κιλιτσντάρογλου δεν έχει παράσταση νίκης στις δημοσκοπήσεις που γίνονται έναντι του Ερντογάν, άρα θεωρεί τον νικάρι. Σας είχα πει πριν κανένα δύο. Άρα περιορίζει και το εύρος της χρονικής αντίδρασης σύσσωμης αντιπολίτευσης. Πάει να ελέγξει πλήρως το πεδίο των εκλογών, λέτε. Ναι, και σας είχα πει ότι εφόσον του γυρνάει και έχει παράσταση νίκης και το ελέγξει, θα παραμείνει σε εμάς μόνο σε απαξία, ύβρις και προκλήσεις, αλλά όχι κάτι ένοπλο. Δεν είναι το ένοπλο Ερντογάν, είναι της πολιορκίας. Σας πάω τα νεύρα καθημερινά, όπως κάνανε οι πρόγονοί της Σελτζούκη και Οθωμανοί. Και στο βάθος χρόνου 400 χρόνια περιμένανε, από το 1071 μέχρι το 1453. Θα πάρω αυτό που θέλω σαν πίσω σκέικ, έτσι μπαμ, εύκολα, σαν βούτυρο, στο ψωμί μου. Σε βάθος χρόνου, έχει ο Θεός, δεν βιάζεται. Λειτουργεί μεθοδικά και με έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή. Παίζει στη σκακέρα. Εμείς τώρα αναλύουμε άλλο που δεν θέλει να μας ακούει εμάς, να λέμε αμάν πόλεμος, θα μας την πέσει. Ετοιμαζόμαστε, θα κάνουμε. Καλύτερη του. Θέλει εκείνο που λέγανε κάποτε οι γιαγιάδες και οι παππούδες, βρε, το φόβο μου να έχεις. Δεν μας δέρνανε, αλλά θέλανε να φοβούμαστε, μην κάνουμε την αταξία, γιατί θα μας δίνουν τάχα μου. Αυτό έχει περάσει ο πρόεδρος Ερντογάν. Το έχει κάνει τώρα και στο εσωτερικό πεδίο και όπως είχα πει και πριν μήνες, εφόσον θα του βγει το εσωτερικό, θα στρέψει στο εσωτερικό για να κερδίσει πάλι τις εκλογές. Εμάς θα μας έχει απλά σε απαξία απειλές και λεκτικές, αλλά όχι κάτι πολεμικό. Θέλει να είναι πρόεδρος, είτε με παράταση θητείας, συνταγματικής παράταση θητείας, ανωτέρα βία, είτε κερδίζοντας τις εκλογές τον Ιούνιο. Θέλει να είναι πρόεδρος 29 Οκτωβρίου του 23, 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, όπου θα τιμήσει, κρατήστε το αυτό που σας λέω, δεν θα το ακούσετε από κανέναν άλλον, θα τιμήσει τον Κεμάλ ως γαζί, αξιωματικό δηλαδή του Σουλτάνου που πολέμησε κατά των ξένων δυνάμεων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και στη συνέχεια θα τον τιμήσει μέχρι την ημερομηνία θανάτου του 10 Νοεμβρίου του 1938. Στην ηλικία μου ήταν τον πέθανε ο Κεμάλ, από κύρωση του ύπατος. Λέγοντας ότι τιμώ τον Κεμάλ ως γαζί, υπερασπιστή δηλαδή της Τουρκίας και των αξιών της και του Ισλάμ, όμως πολεμάω το κόμμα που ίδρυσε, γιατί το πήρε ο Ινωνού και η επίγονη και το κατάδυσαν αυτό που βλέπετε, το Ρομπιμπριανικό κόμμα, που μας φέρνει πίσω από τον αξιακό κώδικα της Τουρκίας. Άρα λοιπόν θα τιμήσει τον Κεμάλ, θα τον αποδομήσει για την κληρονομιά του, δηλαδή αυτό είναι σύνηθες στην ιστορία, σε τιμώ αποδομώντασε ή σε αποδομώ τιμώντασε. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό, δηλαδή σε βγάζω σε τιμώ και σε κάνω ομότιμο και σε αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, θα τον τιμήσει για λόγους ιστορικής μνήμης, ως γαζί ξαναλέω, θυμηθείτε την κουβέντα, εδώ να είμαστε καλά τον Οκτώβριο, και στη συνέχεια θα απαξιώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, από εκεί και πέρα όταν θα έχει φρέσκια εντολή, από το 24 και μετά, και βλέποντας που θα πηγαίνει το γεωπολιτικό, θα κάνει πολύ πιο έντονες κινήσεις επάνω στη σκακέρα, με ερίσματα τάχα μου νομικίστηκες επάνω στο διεθνές δίκαιο, αλλά Τούρκα ερμηνευόμενο, δηλαδή σε μια ερμηνεία επικειμενική, δηλαδή έτσι θέλω και το ερμηνεύω το διεθνές δίκαιο. Θα μας πιέζει, εμείς θα έχουμε τις δικές μας εκλογές, δεν ξέρουμε τι θα βγάλουν και τι έτσι, αντίσταση θα έχουμε σε όλα αυτά τα πράγματα. Πιθανολογώ ότι όσο θα είναι ο Ερντογάν επάνω δεν έχουμε πόλεμο, βεβαίως έχει κέρδη, με άλλους τρόπους όμως. Ενώ αν βγει κάποιος από το, ναι, από το μέτωπο της αντιπολίτευσης, που είναι βαριά εθνικιστές, από την Αξενέρ μέχρι που μπορεί να φανταστείτε και τον Κιλιτσάρογλου, μην ξεχνάμε ότι αυτοί είχαν κάνει τα Ίμια, δηλαδή οι πριν από αυτούς στο ίδιο κόμμα, αυτοί είχαν κάνει το Σεισμίκ, αυτή την Κύπρο, το 60 τα θέματα της Κύπρου, αυτή τα Συμβιωρινέα του 55, αυτή τη σφαγή του δημοκρατικού ελληνισμού, κυρίως οι εθνικιστές Τούρκοι με το προσωπείο, το δυτικότροπο, το αστικό, είναι οι εχθροί διαχρονικά του ελληνισμού, παρά ο Ερντογάν, ο οποίος σαφώς και κρατάει τον δικό του αξιακό κώδικα, δεν υπαναχωρεί έναντι της Ελλάδος, επουδενή.
αλλά έχει μια άλλη λογική, την οποία γνωρίζουμε πλέον 20 χρόνια. Δεν είναι τέρα εγκόγνητα. Δεν είναι καθόλου απρόβλεπτος, είναι πλήρως προβλέψιμος. Να άλλη μια ανατροπή των ανοήτων που λέγανε ότι πρόκειται περί απροβλέπτου. Ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και μεταξύ σκύλας και χάριβδης, δηλαδή εθνικιστών και Ερντογάν, προσωπικά έχω εκτεθεί πολλές φορές, προτιμώ τον Ερντογάν. Δηλαδή, αν ψήφιζα στην Τουρκία, θα ψήφιζα Ερντογάν. Θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος φιλέλληνας σύγχρονης εποχής, γιατί έχει καταδείξει με τις κινήσεις του το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας. Ανάστροφα το λέτε. Ναι, κατάλαβα πώς το λέτε. Αλλά το ότι εμείς την ώρα που βρέχει υπέρ μας κρατάμε ομπρέλα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άρα, συμμερίζεστε και την εκτίμηση που έκανε πριν από λίγο Σταύρος Ολιγερός, που πάνω κάτω είπε για έναν άλλο λόγο, αλλά ομοιάζει. Θα προτιμούσα, λέει, Ερντογάν, όχι γιατί εμείς ψηφίζουμε, αλλά για να το πάρει χαμπάρι και η Δύση το ρόλο που τραβά. Αυτό είναι. Και να μην αρχίσουμε πάλι να λέμε ήρθαν οι καινούργοι που θα είναι κάτι καλύτερο για την Τουρκία. Είναι ακριβώς αυτό, συμφωνώ και συνυπογράφω. Με τον Ερντογάν ξέρουμε ποια είναι η Τουρκιά. Και δεν μπορεί κανένας να δικαιολογείται ότι έχει ανοχή προς την Τουρκιά. Έχουν ανοχή γιατί είναι τα συμφέροντά τους. Αλλά ηθικά δεν μπορούν να έχουν ανοχή, να λένε μα μου. Αν έρθουν οι άλλοι, θα πούνε: α, εντάξει, δώσουμε μια ευκαιρία, είναι φρέσκοι, είναι αστικοποιημένοι, έχουν βλέψει προς τη Δύση, να τους βοηθήσουμε. Έτσι κάνανε και το 22, το 21 είχαν ξεκινήσει, και βοηθήσαν τον Κεμάλ και να τι πάθαμε το 22, την ώρα που κατέρε ο Σουλτάνος. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πως η ιστορία μπορεί να επαναλαμβάνεται και ας διδάσκουν για μένα κάκιστα στα ελληνικά πανεπιστήμια σήμερα τα τμήματα ιστορίας ότι η ιστορία λέει δεν διδάσκει. Αφού η ιστορία δεν διδάσκει, να καταργήσουμε τα τμήματα ιστορίας και να πάνε οι καθηγητές ιστορίας στα σπίτια τους. Γιατί διδάσκουν ότι η ιστορία δεν διδάσκει όταν διδάσκει. Εμείς δεν είναι καρμπών, αλλά μας δίνει διδάγματα. Δημήτρη Σταθακόπουλος, θα του ευχηθώ καλές γιορτές και θα τα ξαναπούμε. Καλές γιορτές και στους ακροατές. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Σταθακόπουλε, γιατί μας δώσατε και ένα νομικό υπόβαθρο για να, από τα μέσα, από την κοινωνία και από τους νόμους και τους κώδικες της Τουρκίας, που καλό είναι να το έχουμε υπόψη μας. Και ως δημοσιογράφοι που έχετε καθημερινό δημόσιο βήμα και μικρόφωνο, όταν ρωτάτε τους αναλυτές και τους διεθνολόγους, να τους ρωτάτε αν ξέρουν το Σύνταγμα της Τουρκίας, την νομοθεσία και τις εκδοχές αυτές που σας είπα. Καλημέρα, να είστε καλημέρα, καλά. Καλή συνέχεια.